Πάμε και στα ευχάριστα της ημέρας. Πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων εξασφάλισε σήμερα η εθνική μας, επικρατώντας τη Λετωνία με 2-0. Λεπτομέρειες στο θέμα του Βασίλη Τσιρόπουλου. Μετά τις επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο, έφτασε ο καιρός να πανηγυρίσουμε και σε εθνικό επίπεδο. Η Εθνική Νέων νίκησε σήμερα τη Λετωνία με 2-0 και προκρίθηκε στην Elite Round. Οι διεθνείς μας, καλύτεροι σε όλο το διάστημα του αγώνα, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 58 λεπτό με διαγώνιο σουτ του Νίκου Εγκλέζου. Εντάξει, ήταν κάτι που θέλαμε και όλοι, πιστεύω. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Προσπαθήσαμε, δώσαμε τον καλύτερο μας αυτό και ευτυχώς ήρθε. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε στις καθυστερήσεις του αγώνα Ζαχαρίας Θεοδόρου με απευθείας κτύπημα φάουλ. Το πιστεύαμε. Το πιστεύαμε στην αρχή πως θα προκρινόμαστε γιατί παίξαμε στο σπίτι μας. Ήταν ένας δύσκολος όμιλος. Τα δώσαμε όλα την αρχή και προκριθήκαμε. Το συγκρότημα του Απόστολου Μακρίδη μετά την πανάξια πρόκριση θα λάβει πλέον μέρος στην Elite Round και σύμφωνα με το σχεδιασμό της UEFA θα ακολουθήσει κλήρωση για τον καταρτικό 7 ομίλων των 4 ομάδων. Η πρώτη ομάδα του κάθε ομίλου θα προκριθεί για την τελική φάση της οργάνωσης που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στην Εστονία. Και από τα ευχάριστα της Εθνικής Νέων, να πάμε στα δυσάρεστα. Την ήττα με 2-0 γνώρισε πριν από λίγο στο τουρνά.